Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων του COS TV. 5η 23 Μαρτίου σήμερα και πάμε να δούμε τους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του COS TV. Ο πρώην βουλευτής Ηλίας Καματερός επισημαίνει στο COS TV πως είναι άγκυρο χρονικά το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και προτείνει να κηρυχθεί η COS σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να δοθούν λύσεις στη δημόσια υγεία. Τους λόγους που δεν προσήλθε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δύναμη Αλλαγής ξεκαθαρίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Κριτικός. Προβληματική χαρακτηρίζεται η λειτουργία του Δήμου, η επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση, ώστε στη διαδικασία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με υπερηφάνεια γιορτή της 25ης Μαρτίου της 6ης τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ. Κορυφώνονται οι δράσεις από τα παιδιά της 6ης τάξης του 4ου Δημοτικού για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους εκδρομής στην Αθήνα. Πρεμιέρα για τα play-off του Ανδρικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ με τις αναμετρήσεις Φίβος Ροδίων Άθλησης και η Άλυσος ΑΕ Δικαίου. Την Κυριακή στις 2 του ΑΟ Πηλίου Διαβολίτση κάλεσε με τους γηπεδούχους στον κόσμο για να δώσει δυναμικό παρόν. Για το θέμα της δημόσιας υγείας και της ΙΑ, μίλησε στο COS TV ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου και υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, Ηλίας Καματερός, ο οποίος χαρακτήρισε το ψήφισμα που πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο για το Νοσοκομείο της ΚΟ άκερο, μιας και ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα, τη στιγμή μάλιστα που η κοινωνία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, βρίσκεται σε κατάσταση εξέγερσης, ενώ πρότεινε να κηρυχθεί η ΚΟΣ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να δοθούν λύσεις για τη δημόσια υγεία. Αναφορικά με το θέμα της ΙΑΣ, το οποίο έχει έρθει ξανά στην επικαιρότητα μετά την καταγγελία του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, ο κ. Καματερός επισήμανε πως πρέπει να γίνει μελέτη για να δοθούν οι σωστές λύσεις, ενώ πρότεινε την αξιοποίηση του παλιού Ιταλικού λατομείου στη ΙΑ και τόνισε πως λείπουν από το νησί μας μελέτες για πολλά κέρια αναπτυξιακά ζητήματα. Κύριε Καματερέ, με αφορμή την δημόσια υγεία που αυτές τις μέρες πρωταγωνιστεί για άλλη μια φορά, μιας και συζητήθηκε αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το ψήφισμα το οποίο έχει ψηφιστεί για να έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποια είναι η δική σας η θέση για το κομμάτι αυτό της δημόσιας υγείας? Καταρχήν, να ξεκινήσουμε το ψήφισμα. Για μένα είναι άκερο. Δηλαδή, αυτό το κάναμε. Το είχαμε κάνει πριν από ένα χρόνο. Και νωρίτερα, εγώ θα πω, βάζαμε ζητήματα, έβαζε ζητήματα ο Δήμος. Ήρθε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μας υποσχέθηκε. Πέρασαν από τότε 10 μήνες. Οι πολίτες κινητοποιούνται και σας είχα πει και την άλλη φορά, με αφορμή το κλείσμα της Τόμη και την κατάσταση του νοσοκομείου, ότι είναι σε κατάσταση εξέγερσης ο κόσμος. Δεν μπορεί λοιπόν, όταν είναι σε αυτή την κατάσταση και μετά από αυτά που έχουν προηγηθεί και την αθέτηση αυτών των υποσχέσεων, να έρχεσαι εσύ και να λες θα βγάλω ένα ψήφισμα. Και να λέω τα ίδια πράγματα στον Πρωθυπουργό. Ψήφισμα και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Συνάντηση. Εντάξει. Αφού είχε έρθει εδώ, θα πάμε να το συναντήσουμε. Φυσικά όταν βγάζει. Πάμε να το συναντήσουμε. Και μάλιστα βάζει ένα χρονοδιάγραμμα ότι θα πάμε σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις μετά, αν δεν έχουμε απάντηση σε ένα μήνα. Τι θα κάνετε σε ένα μήνα, αγαπητοί μου σύμβουλοι? Γιατί δεν τα κάνετε τώρα αυτά που θα κάνετε σε ένα μήνα? Ο κόσμος συζητάει διάφορα. Και ξέρετε, εγώ επισήμανα και τον κίνδυνο την άλλη φορά να εκτραπεί σε λύσεις που θα είναι σε βάρος του τόπου. Συζητάνε κλείσιμο λιμανιού, συζητάνε αποχή από τις εκλογές, να μην στηθούν κάλπες. Όλα αυτά, πολλές φορές. Ναι, αυτά είναι επικίνδυνα. Παράδειγμα, θα σας πω τις κάλπες. Να μην ψηφίσουμε. Ποιος θα ωφεληθεί? Δεν θα έχουμε από εδώ εκπροσώπηση. Νομίζετε ότι θα ξαναγίνουν εκλογές για την ΚΟ? Αφού είναι οι εκλογές νομού Δωδεκανήσου. Δεν έχει κανένα. Αναφορικά με την παρέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου που πρότεινε ο κ. Κερίτσης. Εγώ δεν θα μπω τώρα σε συγκεκριμένες προτάσεις να το συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει. Εγώ σας επισημαίνω τον κίνδυνο να υπάρχουν προτάσεις ακόμα και εκτροπής που θα ζημιώσουν τον τόπο. Έκανα μία συγκεκριμένη πρόταση, πιο γενική. Γιατί η υγεία στην ΚΟ είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό ο Δήμος έπρεπε να κάνει και αυτό πρέπει να ζητήσει. Έστω και την τελευταία στιγμή από τον Πρωθυπουργό. Να πάει και να του πει: η ΚΟΣ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και όπως έγινε με το σεισμό και γίνεται σε κάθε σεισμό, στο σεισμό τι έγινε? Όταν έχουμε, δεν έρχονται αμέσως κλιμάκια, δεν έρχονται κλιμάκια με γιατρούς, μη γίνεται όταν, ακόμα και αν δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες, δεν έρχονται κλιμάκια, δεν γίνονται αναθέσεις χωρίς διαγωνισμούς. Το κλιμάκι όμως, κύριε Καματέρα, δεν είναι κάτι έκτακτο, μία προσωπική λύση? Έχουμε πρόταση και αυτά που λέει το ψήφισμα για μελλοντικά κτλ. Τα πολλά είναι σωστά. Εγώ είχα κάνει και εμείς συγκεκριμένες προτάσεις ακόμα παραπέρα για το πώς θα προσελκύσουμε γιατρούς κτλ. Μην τα ξαναλέμε. Όμως, μέχρι τότε, σήμερα, χθες, αύριο, πάμε στο νοσοκομείο και δεν έχουμε ούτε παθολόγο. Κάποια μέτρα πρέπει να πάρθουν.
Με επιστολές δεν γίνεται. Είτε με άλλες κινητοποιήσεις που θα συζητήσουμε μετά από ένα. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως κάναμε στο σεισμό, υπάρχει νομοθεσία, διαδικασία. Και με αυτή, μέσα στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γίνονται επιτάξεις. Γίνονται απευθείας αναθέσεις. Γίνονται αναγκαστικές μεταθέσεις. Ακόμα και κλιμάκια που θα μπορούν να καλύψουν το κενό αυτούς τους μήνες, αυτό ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ξέρετε πόσα χρόνια είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το σεισμό. Δίναμε και ξαναδίναμε αναβολή γιατί έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα με κάποιες σύντομες διαδικασίες. Η πρόταση μου είναι αυτή. Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Και τώρα που θα πάνε στον Πρωθυπουργό, έστω με αυτό το ψήφισμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τώρα να φύγουμε από το νοσοκομείο και να πάμε σε ένα άλλο πολύπαθο θέμα, το θέμα της ΖΙΑΣ, που και αυτό έχει ταλανίσει την κοινωνία αυτό το διάστημα, με το Σύλλογο, το Σωματείο των Επαγγελματιών Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, φοβόμενοι και για την, όχι μόνο για την περιουσία τους, αλλά και για την ασφάλεια και των επισκεπτών, αλλά και των μόνιμων κατοίκων εκεί. Ναι, μην το υποτιμούμε το θέμα. Μην νομίζουμε ότι το βάζουν οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και το υποβαθμίζουμε. Εμείς γι' αυτό συναντήσαμε τους οδηγούς, γιατί σηκώνουν μεγάλο βάρος στις πλάτες τους. Μεταφέρουν, πέρσι από ό,τι μας είπαν, μετέφεραν 2 εκατομμύρια σχεδόν τουρίστες με τα λεωφορεία τους. Και εκτός από τη ΖΙΑ υπάρχουν και άλλα προβλήματα σε άλλους δρόμους. Τώρα όμως επικεντρωνόμαστε, επειδή το πιο σοβαρό και άμεσο είναι της ΖΙΑΣ. Κανονικά, και στη ΖΙΑ, όπως και σε όλα τα ζητήματα, πρέπει να γίνουν μελέτες. Δεν γίνονται έτσι. Είπε ο ένας, ανοίγουμε αυτό το θύμα, είπε ο άλλος, ανοίγουμε το άλλο ή κάνουμε μονοδρόμηση από εδώ κτλ. Φυσικά ο κόσμος θα καταλήξει σε αυτές εδώ τις προτάσεις την απόγνωσή του για το ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στη ΖΙΑ. 3,5-4 ώρες εγκλωβίζονται πολλές φορές τα πούλμαν. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Νομίζω ότι το έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς, κύριε Καματέρωση. Και σε λίγο δεν θα πηγαίνουμε εμείς. Το καλοκαίρι, και δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουν και οι τουρίστες. Δεν πρέπει να γίνει μια μελέτη ευρύτερης περιοχής, κυκλοφοριακή κτλ. Χωροταξική, θα την έλεγα εγώ ακόμα καλύτερα. Επειδή αυτές οι μελέτες καταρχήν. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Επειδή όμως καθυστερώ. Και χρονοβόρες κατά τη διάρκεια. Εγώ και με την ιδιότητά μου σαν αρχιτέκτονας, αλλά και με πτυχίο χωροτάκτη που είχα, κάνω μία πρόταση, τη ρίχνω στο τραπέζι για συζήτηση. Αν υπήρχε μελετητική ομάδα και συμμετείχα, δεν μπορώ να συμμετέχω έτσι, γιατί. Εκ των πραγμάτων. Ναι, ναι. Αλλά αν συμμετείχα, φυσικά θα πήγαινε το μυαλό μου να αξιοποιήσω το παλιό λατομείο της ΖΙΑ, το ιταλικό. Δεν γίνεται μετά από τόσα χρόνια να έχουμε τους δρόμους των Ιταλών και να μην έχουμε μία μελέτη να διανοίξουμε και το λατομείο αυτό, ακόμα έστω και το λατομείο που είναι ιταλικό, έχει μία καταπληκτική θέση, είναι δίπλα στη ΖΙΑ. Με ένα μονοπάτι 200, το πολύ 300 μέτρα βγαίνεις στη ΖΙΑ και όχι μόνο με ένα μονοπάτι. Μπορείς με περισσότερα μονοπάτια να πας στην απάνω ΖΙΑ από το πάρκινγκ, να πας στην πλατεία, να πας πιο κάτω, να πας σε πολλά μέρη. Έτσι ικανοποιούνται είναι όλοι. Είναι κομβικό σημείο. Ναι, ικανοποιούνται όλοι οι καταστηματάρχες που λένε πηγαίνουν τα πούλμαν από κάτω και δεν έρχονται απάνω κτλ. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο. Έχετε δει, θα σας προκαλούσα, θα σας παρακαλούσα να πάτε να βιντεοσκοπήσετε το τοπίο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι εξασφαλίζεις πάρκινγκ, είναι και η ανάδειξη του τοπίου, η αξιοποίηση του παλιού λατομείου παντού. Όταν κλείνει ένα λατομείο, κάνουμε μελέτες αξιοποίησής τους. Από την αναδάσωση μέχρι τη θέατρα κάνουν ή οποιαδήποτε αξιοποίηση. Εκεί ευτυχώς ή δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα αναδάσωση. Είναι όμως μέσα σε θεσμική περιοχή. Αυτό γιατί βολεύει. Βολεύει γιατί δεν έχεις ιδιοκτησίες για να σου δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή έξω από σπίτια και οικισμούς, γιατί κάποιοι λένε θα πέσουν αυλές κτλ. Τίποτα δεν πέφτει. Περνάει μέσα από χωράφια και μπορεί να γίνει διαπλάτηση. Είναι δεσική έκταση. Οι ιδιοκτησίες εκεί πέρα δεν μπορούν να χτίσουν, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Με ένα σμπάρο πολλά τριγώνια. Αυτή όμως είναι μια πρόταση, έτσι, η οποία πρέπει να ενταχθεί μέσα σε μια μελέτη που πρέπει να γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι. Αν δεν γίνει σύντομα όσο εμείς ζούμε, για τα παιδιά μας, αργότερα και για τα εγγόνια μας, αυτό θα γίνει εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή όμως αυτό με τη ΖΙΑ, ήθελα να πω ότι γενικότερα στο Δήμο μας, στο νησί μας, έχουμε έλλειψη μακροπρόθεσμων μελετών. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Όλες αυτές οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από πλευρά Δήμου. Ποιες έχουν ανακοινωθεί, για πείτε μου, εγώ δεν έχω ακούσει καμιά. Πείτε μου μία μελέτη, θα σας πω. Πείτε μου μία μελέτη για την αξιοποίηση του παράλληλου μετόπου. Του νησιού, της ΚΟ, του νησιού γενικότερα και της πόλης. Πείτε μου μία μελέτη για το οδικό δίκτυο της ΚΟ.
Πείτε μου μία μελέτη για το νερό. Τι θα γίνει με το νερό τα επόμενα χρόνια. Έχουν βγει κάποια κονδύλια που τα οποία έχουν εγκριθεί, τα 5 εκατομμύρια μελέτες που ανέφερε παλιά για το φράγμα κτλ. Συνολική μελέτη του νησιού δεν υπάρχει για την αξιοποίηση του νερού. Και φυσικά σε μερικά πράγματα δεν είναι μόνο αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος όμως πρέπει να είναι διεκδικητικός. Εμένα δεν με καλύπτει το ότι ξέρεις, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, είναι της περιφέρειας, είναι της κυβέρνησης. Ο Δήμος πρέπει να είναι δυνατός. Από μόνος του πρέπει να κάνει πράγματα εκεί που το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει και να διεκδικεί. Έλεγα λοιπόν για το θέμα των μελετών ότι τη δεκαετία του 80, εγώ ήμουν δημοτικός σύμβουλος και ήμουν και μάλιστα αντιπολίτευση στον κύριο Καΐσαλη, όμως σε αυτά τα ζητήματα συνεργαζόμασταν όλες οι παρατάξεις, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση. Κάναμε συνέδρια. Εγώ έχω προτείνει εδώ και 2-3 χρόνια συνέδριο. Γιατί δεν γίνεται ένα συνέδριο να καθίσουμε κάτω να τα βάλουμε για να δούμε τι μελέτες πρέπει να προχωρήσουμε. Και εκείνη τη δεκαετία είναι που κάναμε τις επεκτάσεις των σχεδίων, που κάναμε τις ζώνες οικιστικού ελέγχου, που κάναμε τους βιολογικούς, που κάναμε τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Πείτε μου τώρα σήμερα τι προγραμματισμός υπάρχει για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ συμμερίζομαι την αγωνία όσων παλαιότερων διοίκησαν, δημάρχων κτλ. Εκείνη τη δεκαετία. Στους 4 δημάρχους. Εγώ συμμερίζομαι την αγωνία τους για αυτά τα πράγματα. Και νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση του να χαράξουμε για τις επόμενες δεκαετίες μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα κτλ. Πρόγραμμα ανάπτυξης του νησιού μας πρέπει να προχωρήσουμε σε μελέτες μέσα από ένα συνέδριο, λέω εγώ, και στη συνέχεια σε μελέτες. Μετά τη ματέωση της από 21 Μαρτίου του 2023 ειδικής μεικτής συνεδρίασης, η δεύτερη ειδική μεικτή συνεδρίαση διαζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ στην αίθουσα συνεδριάσεών του θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 το απόγευμα με το ίδιο παρακάτω μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη έγκριση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου ΚΟ έτους 2020 με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Χρυσόπουλο Αλέξανδρο. Την ίδια μέρα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ματαιωθήσα από τις 21 Μαρτίου τακτική συνεδρίαση με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τους λόγους που δεν προσήλθε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η δύναμη αλλαγής ξεκαθαρίζει στο COS TV ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Κρητικός εκ μέρους της παράταξής του, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη συσσόρευση των συνεδριάσεων σε 2 μόλις ημέρες για πολύ σοβαρά ζητήματα, χωρίς να υπάρχει εύλογο χρονικό περιθώριο για την προετοιμασία τους. Ερωτηθείς για το ότι η μη πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θέτει ζητήματα λειτουργία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ο κύριος Κρητικός τονίζει πως οι λίγες ημέρες στις οποίες μετατέθηκαν οι 2 συνεδριάσεις δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στη λειτουργία ούτε των ΠΙΔ ούτε στους αθλητικούς συλλόγους, επισημένοντας πως τη Δευτέρα θα προσέλθουν κανονικά στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις. Η κριτική εκ μέρους της δύναμης αλλαγής, θα θέλαμε να μας πείτε τους λόγους που η παράταξή σας δεν παρευρέθηκε στις 2 προγραμματισμένες συνεδριάσεις, στην ειδική και στην τακτική. Ευχαριστώ κύριε Πολίτη που μου δίνει την ευκαιρία να δικαιολογήσω, να αντιλογήσω την μη παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε, οφείλουμε τα θεσμικά όργανα του Δήμου να τα σεβόμαστε, να τα στηρίζουμε, έτσι ώστε να παράγουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τους πολίτες του νησιού που υπηρετούμε. Όταν λοιπόν καλούμαστε σε 3 διαδοχικές συνεδριάσεις Δευτέρα την μία, Τρίτη τις επόμενες 2. Συγχρόνως όταν υπάρχουν συνεδρίες η Τρίτη πρωί Οικονομικής Επιτροπής. Καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι τουλάχιστον της μειοψηφίας των παρατάξεων με τις υποχρεώσεις που έχουμε, εργαζόμενοι είμαστε όλοι, είναι αδύνατο να προετοιμαστούμε κατάλληλα έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στο θεσμικό με ρόλο και να είμαστε χρήσιμοι στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν λοιπόν παράδειγμα, η εισήγηση για τον ισολογισμό μας έρχεται Δευτέρα μεσημέρι. Όπως και άλλα θέματα της επόμενης ημέρης διάταξης, πραγματικά υπήρχαν αρκετά θέματα σημαντικά για το νησί μας. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε τον χρόνο, και ως πρόσωπο ως Δημοτική Συμβουλία, και ως παρατάξεις, να συνεδριάσουμε για έτσι ώστε να καθορίσουμε τη θέση μας για αυτά τα θέματα. Όταν λοιπόν τόσα σφιχτιά πιεζόμαστε να συμμετέχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σωστά στο θεσμικό με ρόλο. Η συνεδρίαση λοιπόν, η πρώτη αφορούσε τι, νοσοκομείο και το νομοσχέδιο που ψηφιζόταν στη Βουλή για τα νερά. Καταλαβαίνετε 2 πολύ σημαντικά θέματα. Και όπως αποδείχθηκε στη συνεδρίαση, ξεκινήσαμε, αν θυμάμαι καλά,
περίπου 6,5 ώρα το απόγευμα και φτάσαμε στις 7 ώρες, 1,5 ώρα το πρωί της Δευτέρας, ξημερώματα Τρίτης. Τρίτη πρωί συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, 4 ώρα Δημοτικό Συμβούλιο. Και ακολουθούσε η επόμενη συνεδρίαση. Κάποιος λοιπόν που σέβεται τον εαυτό του, που σέβεται τη θεσμική του λειτουργία, που θέλει να είναι προετοιμασμένος για να είναι χρήσιμος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο ως άτομος της παρατάξης, είναι προφανές ότι οι χρόνοι αυτοί είναι πολύ ασφιχτοί και πιέζουν αφόρητα. Και δεν μπορούμε να ετοιμαστούμε κατάλληλα για να είμαστε στις συνεδριάσεις. Δεύτερον, η κυρία Μακρύ, ως επικεφαλής παράταξης, είχε ένα αίτημα για να συζητήσουμε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται μετά από επαφές που είχαμε με τους οδηγούς λεωφορείων για το θέμα της υγείας. Το έβαλε, αν θυμάμαι καλά, και η κυρία Ρούφα. Δεν πήραμε μια απάντηση. Δηλαδή, εάν θέλουμε να είμαστε όλοι και να σεβόμαστε και τα όργανα που υπηρετούμε, θα πρέπει ανάλογα να συμπεριφερόμαστε. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ήταν πολιτική η απόφαση να μην συμμετέχουμε. Είτε συντονισμένες οι ενέργειες, όπως είπε ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του στην ματαιοθύσα συνεδρίαση. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι υπάρχει μια ασέβεια επίσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία έχω ξαναεπισημάνει. Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, δεν υπάρχει διαδικασία. Δεν μπορεί η πρόεδρος λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου να δίνει το λόγο στον Δήμαρχο να απευθύνεται σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δεν συνεδριάζει, να κατηγορεί, να μην χαρακτηρίσουμε τους όρους και τρόπους της παρατάξης και του Δημοτικού Συμβούλου χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Δεύτερον, νομίζω αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια θέματα είναι αυτονόητα. Δεν υπάρχει, χρειάζεται να συντονιστούν οι παρατάξεις. Συζητάμε προφανώς. Το ότι δημιουργείται πρόβλημα στα νομικά πρόσωπα πάνω σε αυτό το θέμα, τι έχετε να πείτε, που είναι κάτι το οποίο το ανέδειξε και ο κύριος Χρυσόπουλος στη συνέντευξη στο COS TV, ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται προβλήματα τόσο σε συλλογικότητες όπου είναι οι σύλλογοι, οι αθλητικοί που γνωρίζουμε τα θέματά τους, αλλά και η λειτουργία των νομικών προσώπων και οι προϋπολογισμοί τους. Κοιτάξτε, συμμετέχουμε σε όλα τα θεσμικά όργανα στα οποία εκ του νόμου εκπροσωπούμαστε. Και μια και λέτε για ευαισθησίες, να θυμίσω ότι στον εκλογικό νόμο που επικαλείται ο Δήμαρχος, με αυτόν τον εκλογικό νόμο ήξερε ότι θα πάει στις εκλογές, με αυτόν τον εκλογικό νόμο κέρδισε τις εκλογές και με αυτόν διοικεί. Έλα όμως που δεν είναι ακριβώς αυτός, θυμάστε και βγήκαν και αντισυνταγματικές οι διατάξεις που τα περισσότερα θέματα είχαν φύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο και με τεχνικές πλειοψηφίες εκ των υστέρων έχει την απόλυτη πλειοψηφία ο Δήμαρχος σε όλα τα όργανα εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και να θυμίσω ακόμα ότι στην ΑΝΕΜ, παράδειγμα χάρη, σε όλες τις περιόδους η μειοψηφία είχε αντιπρόσωπο εκπρόσωπο και τώρα δεν έχει. Ας κρατήσουν λοιπόν μερικοί και ας προσέχουν πώς εκφράζονται όταν αναφέρονται στις μειοψηφίες, όταν έχουν αυτή την συμπεριφορά. Και για τον Αντιδήμαρχο, να του πω ότι σεβόμαστε απόλυτα και δεν καθυστερούν η λειτουργία των οργάνων εξαιτίας μας. Φανταστείτε τώρα για το Δημοτικό Συμβούλιο που δεν έγινε την Τρίτη, ήδη υπάρχει πρόσκληση για τη Δευτέρα. Μιλάμε για τέσσερις μέρες. Αλλά ειλικρινά θεωρείτε ότι εξαιτίας αυτών των 5-6 ημερών πήγαν όλα τα θέματα του Δήμου πίσω? Είναι αστειότητα. Είναι αστειότητα. Καταλαβαίνω τους, και τους συλλόγους των αθλητικών σωματείων που εκδώσαν και μια ανακοίνωση που δεν είχαμε πρόθεση προφανώς και δεν νομίζω ότι κάποιος διαφωνεί στην βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όμως θα πω, είμαστε πλέον συμπληρώνουμε 4 χρόνια. Άρα τη Δευτέρα να θεωρήσουμε αυτονόητο ότι θα παρευρεθείτε στις 2 συνεδριάσεις? Προφανώς θα παρευρεθούμε. Δεν υπάρχει λόγο να μην παρευρεθούμε. Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συμμετέχουμε, θα συμμετέχουμε. Έλεγα λοιπόν ότι για αθλητικούς συλλόγους προφανώς όλοι συμφωνούμε στην βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και προφανώς δεν έγινε για αυτό το μόνο το θέμα η αποχή μας. Υπήρχε, όπως σας εξήγησα, μια συνολική διαφωνία για τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απολογιστική έκθεση των πεπραγμένων του νοσοκομείου ΚΟ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Χάνη. Προβληματική χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Δήμου η επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωση, Κική Μακρύ, ενώ καταθέτει στην κάμερα του COS TV τις διαφωνίες της ως προς τη διαδικασία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν αφήνει τα χρονικά περιθώρια στην αντιπολίτευση να προετοιμαστεί για τα θέματα που μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη, γεγονός που υποβαθμίζει τη λειτουργία του θεσμικού οργάνου. Ερωτηθήσα για τις δηλώσεις του Δημάρχου περί συντονισμένων ενεργειών της αντιπολίτευσης με τη μη συμμετοχή
συμμετοχή τους στις πρόσφατες ματαιωθήσεις συνεδριάσεις, η κυρία Μακρύ επισήμανε πως ο Δήμαρχος καλύτερα να κοιτάξει να πει στην κοινωνία τους λόγους που δεν έκανε τα έργα που έχει υποσχεθεί. Κύριε Πολίτου, από την αρχή λέει η Λαϊκή Συσπήρωση ότι γενικότερα η λειτουργία του Δήμου είναι προβληματική. Όχι μόνο αυτή, γενικότερα η λειτουργία του Δήμου είναι προβληματική. Είναι προβληματική γιατί μια σειρά από έργα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτό που λέμε εμείς και καταλαβαίνει και ο κόσμος καλύτερα την καθημερινότητα, τα αιτήματα που μπαίνουν κάθε φορά με βάση τις ανάγκες κτλ. Δεν γίνονται και δίνεται μια προτεραιότητα σε άλλου είδους έργα που από ό,τι φαίνεται και από το αποτέλεσμα δηλαδή εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα ορισμένων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το αρνητικό είναι προβληματική και η λειτουργία του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Λαϊκή Συσπήρωση είχε βάλει τις παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πρέπει να πούμε ότι βεβαίως δεν αναπολούμε κάτι καλύτερο που συνέβαινε χθες, αλλά ξέρετε μερικά πράγματα μπορούν να μην οξυνθούν. Σε κάποιες φάσεις. Αυτό κάνει και με το αίτημα που στείλατε στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να μπει στην ημερήσια διάταξη το θέμα της ΕΖΙΑΣ. Η απουσία όχι. Η απουσία ως απουσία, αν με ρωτάτε γι' αυτό, όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λαϊκή Συσπήρωση βάζει ζητήματα να συζητηθούν. Σταθερή στη δέσμευση που έχει απέναντι στον λαό της ΚΟ να αναδεικνύει και να εντάσσει βάσει της δυνατότητας βέβαια και της, αν επιτρέπετε βάσει των σχετισμών βεβαίως από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήματα που βάζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, είτε ως πολίτες είτε ως οργανωμένες δομές όπως είναι τα σωματεία. Ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει προτείνει η Λαϊκή Συσπήρωση θέματα και δεν είναι και η πρώτη φορά που αγνοείται το αίτημά της. Βεβαίως αυτή η θητεία, η δημοτική θητεία Δημάρχου Νικηταρά, αγνόησε και αυτό το αίτημα σε ό,τι αφορά αυτό που είχαμε βάλει και μάλιστα το είχαμε θέσει με το πιο επίσημο τρόπο στις 27 Φεβρουαρίου στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθεί ένα ζήτημα που από ό,τι βλέπουμε είναι στη δημοσιότητα γιατί απασχολεί, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και απασχολεί μεγάλη ομάδα εργαζομένων κατοίκων και θα θέλουμε να μην απασχολήσει και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ή επισκεπτών που θα έρθουν στο νησί. Άρα από εκεί θέλω να πω ότι δεν ήταν αυτή η αιτία που δεν παρευρεθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση είναι ότι είναι προβληματική η διαδικασία και της σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου και της επιλογής της ημέρας που γίνεται η συνεδρίαση και της ώρας και όλα τα υπόλοιπα. Γενικότερα είναι μια προβληματική διαδικασία. Δηλαδή, μας καλεί η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε δύο συνεδριάσεις απανωτές, με τρεις προσκλήσεις για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, χωρίς να έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο. Δεν θα πω εγώ προσωπικά μόνο για την Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο να προετοιμαστεί, έτσι ώστε, πώς το λένε, σεβόμενος την ίδια του την ύπαρξη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορέσει να εκφράσει μια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη άποψη. Αλλά ωστόσο αυτό, αν θέλετε, θα ήταν και το τελευταίο. Θα μπορούσε, μια μικρή κοινωνία είμαστε, ένα μικρό δημοτικό συμβούλιο είμαστε, θα μπορούσαμε με μια συνεννόηση να είχαν συνεννοηθεί, αν μη τι άλλο, οι επικεφαλείς με το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να παίζει έναν ρόλο, πώς το λένε, συνεννόησης με όλες τις παρατάξεις που υπάρχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωράνε οι διαδικασίες και οι συνεδριάσεις με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βγαίνουν και τα απαραίτητα συμπεράσματα από αυτούς που θέλουν να μας παρακολουθήσουν. Δήμαρχος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε για συντονισμένες προσπάθειες αντιπολίτευσης που αμαυρώνουν ουσιαστικά το έργο σας και γι' αυτό δεν παρευρεθήκατε και στις δύο. Ήταν συντονισμένες. Προσχεδιασμένο το έγκλημα, να πω εισαγωγικά εγώ.
Ο Δήμαρχος της ΚΟ πρέπει να απαντήσει γιατί τόσο καιρό και τώρα στο παραπέντε βγαίνει και λέει αυτές. Νομίζω είναι θλιβερές οι δηλώσεις αυτές και άσκοπες. Να βγει και να πει στο λαό της ΚΟ γιατί στην θητεία του δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα έργα που είχε υποσχεθεί εξ αρχής, όπως ήταν παραδείγματος χάρη τα μεγάλα και τα σοβαρά, οι σοβαρές παρεμβάσεις που αφορούν είτε τις αθλητικές δομές, είτε τα σχολεία, είτε τους δρόμους του Δήμου της ΚΟ, είτε τις παρεμβάσεις που θα μπορούσε να κάνει ως Δήμος ΚΟ για τα άλλα τα σοβαρά ζητήματα, όπως ήταν αυτό το θέμα της υγείας, ενώ θα μπορούσε να είχε παρέμβει και να είχε διευκολύνει αυτόν τον αγώνα του λαού της ΚΟ. Ωστόσο, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να αποπροσανατολίσει και να χειραγωγήσει προκειμένου να μην στάξει ουρά του γαϊδάρου. Αυτό πρέπει να απαντήσει ο Δήμαρχος της ΚΟ. Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου του 1821 στην πόλη της ΚΟ, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα την παραμονή της επετείου την Παρασκευή 24 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι, προσκύνημα από αντιπροσωπείες μαθητών και φορέων στα τρία μνημεία της πόλης. Στο Μνημείο των Ηρώων θα γίνει τρισάγιο από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη ΚΟΟΥ και Νησίρου, κύριο Ναθαναήλ και κατάθεση στεφάνων. Ανήμερα, το Σάββατο 25 Μαρτίου, στις 12 θα γίνει επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, πόλεως ΚΟ. Στις 12.30 επιμνημόσυνη δέηση στο βωμό της πατρίδας και κατάθεση στεφάνου στο Ηρώ, στη 1 η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση και στις 2 το μεσημέρι παρουσίαση εθνικών τοπικών χωρών στην πλατεία Ελευθερίας. Μένουμε στα της εθνικής μας επετείου. Με υπερηφάνεια πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου η γιορτή της 25ης Μαρτίου της 6ης τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ. Και τα δύο τμήματα της 6ης τάξης έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό με σκετσάκια που μοίρασαν στους γονείς που την παρακολούθησαν, συγκίνηση, υπερηφάνεια αλλά και άφθονο γέλιο. Ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο Αθανάσιος Διάκος, οι Σουλιώτισσες και οι υπόλοιποι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης ζωντάνεψαν επί σκηνής και κέρδισαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Τη γιορτή πλησίωσε μουσικά με τη μουσικό του σχολείου Ιωάννα Αμπατζίδου για άλλη μια φορά ο μαέστρος αρχιμουσικός Θανάσης Πουλιού, ο οποίος πάντα βρίσκεται κοντά στις εκδηλώσεις του 4ου Δημοτικού. Χαιρόμαστε που μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, άλλοι γονείς τότε βέβαια, σήμερα άλλοι γονείς, είστε εδώ για να τιμήσουμε άλλο ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός για την πατρίδα μας. Είναι η επέτειος της 25ης Μαρτίου. Νομίζετε πως είναι πάρα πολύ μικρό πράγμα να είναι η Ελλάδα σκλαβωμένη κάτω από έναν ζυγό δύσκολο και βάναυσο, το τουρκικό ζυγό, για 400 χρόνια και να βρουν το κουράγιο αλλά και την πνευματική διάβγεια και να μπορέσουν μετά από 400 περίπου ολόκληρα χρόνια σκλαβιάς να επαναστατήσουν. Το έχετε δει πουθενά στην ιστορία άλλης χώρας? Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει. Σε εμάς υπάρχει γιατί? Γιατί όλες οι επόμενες γενιές διδάσκονταν την ένδοξη ελληνική ιστορία. Έτσι λοιπόν, καμία γενιά για 400 ολόκληρα χρόνια δεν έχασε την εθνική συνείδηση, δεν αλλοιώθηκε η εθνική μας ταυτότητα. Παραμέναμε έθνος. Κράτος δεν είχαμε, γιατί ήμασταν σκλαβωμένοι, όμως είχαμε έθνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το έθνος. Έτσι λοιπόν, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, το 1821, οι Έλληνες εξεγέρθηκαν και πέτυχαν. Βέβαια, να ξέρετε, έλεγε ο Μακρυγιάννης ότι τρελούς τους θεωρούσαν τους Έλληνες. Μα ναι, τρελοί. Αλλά χωρίς αυτή την τρέλα δεν θα ήμασταν ελεύθεροι. Bye.
κλέφτες. Τι ήταν οι κλέφτες? Οι κλέφτες ήταν ομάδες ενόπλων Ελλήνων που ζούσαν στην Ήπεθρο και είχαν τα λιμάνια τους σε αντίστοιχα μέρη. Γέρασα, μωρα παιδιά, 40 χρόνους κλέφτης. Τον ύπνο δεν εχόρτασα και αποσταμένος θέλω να κοιμηθώ. Έστριψε η καρδιά μου βρύση, το αίμα το όχισα. Έχετε για βρυσούλες και εσύ σου λιωτοπούλες. Θα έλεγε κανείς ότι οι Έλληνες με τόσες δυσκολίες μετά από 4 αιώνες κατάκτησης θα έχαναν την εθνική τους ταυτότητα. Κι όμως δεν αφομοιώθηκαν. Μα βέβαια, αφού κατάφεραν να διαφυλάξουν και με τη βοήθεια της Εκκλησίας τρία βασικά στοιχεία, τη θρησκεία, τη γλώσσα και τις παραδόσεις. Δεν υποτάχθηκαν οριστικά οι Έλληνες. Από τον 16ο αιώνα, πολλοί Κερκυραίοι, Κρητικοί και οι πάντα υπότακτοι Μανιάτες πολέμησαν τους Οθωμανούς Τούρκους σε ξηρά και σε θάλασσα. Το 1600, ο Μητροπολιτής Λαρίσης Διονύσιος, γνωστός ως φιλόσοφος, ξεσήκωσε τους υπόδουλους Έλληνες στην Ιωαννή Θεσσαλία. Με τα ρούχα ματωμένα, ξέρω ότι έβγαινε κρυφά να γυρεύεις στα ξένα, αλλά χέρια δυνατά. Σχεδία των φιλικών, η επανάσταση ξεκίνησε ταυτόχρονα σχεδόν στη Μολδοβλαχία και στην Πελοπόννησο, ώστε να διασπαστεί ο Οθωμανικός στρατός, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε πόλεμο με τον Αλίπαστα στα Ιωάννινα. Καλούνται για να ετοιμάσουμε το σκέτς. Ωραία, εγώ θα ψάξω για περικεφαλαία και φουστανέλα. Εδώ, η αφορισία του 1821. Καλά καθαρά, ωραία κολοκοτρών. Τι διάβασε το βιβλίο? Αδέρφια, όλοι ξέρετε πως ελευθερωθήκαμε με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Οι ξένοι όμως δεν μας βοήθησαν επειδή ξαφνικά μας αγάπησαν. Σκέφτηκαν πως θα ήταν ευκαιρία να το οικονομήσουν με το να μας δανείζουν και να ανακατεύονται στα πράγματά μας. Έστειλαν τους βασιλιάδες να μας διοικήσουν, γιατί εμείς βλέπεις βγάλαμε τα μάτια μας σκοτώντας τον Καποδίστρια που ήθελε να μας κάνει κράτος. Και εμείς ως και σήμερα παίρνουμε δάνεια από τους Ευρωπαίους και κάνουμε τα χατήρια τους. Πω, δεν πιστεύω μόνο όσο διαβάζω. Μαύρη ελευθερία έχουν και πάλι οι Έλληνες. Πάλι στη φτώχεια και στην πείνα ζούμε. Το κράτος ξοδεύει λεφτά για να σπουδάζει τα Ελληνόπουλα. Και αυτά σε νέα προσδομάζωμα τα παίρνουν στις χώρες τους οι Ευρωπαίοι. Πώς καταδύσαμε πάλι. Όχι. Για να γίνουν εργάτες και επιστήμονες. Για δες που ελευθερωθήκαμε από Τούρκους και σκλαβωθήκαμε σε ανθρώπους Ευρωπαίους. Μεγάλες δυνάμεις και τότε, μεγάλες και σήμερα. Πάμε να φύγουμε, μαμά. Με ενοχλούν όλες αυτές τις φωνές και μάλλον όχι μόνο εμένα. Μοσκό διοργανώνει εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και καλλιτεχνικό εργαστήριο με θέμα τέχνη και μουσική στο πλαίσιο της υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών σε συνεργασία με την Art and Music Κέντρο Καλλιτεχνικών Σπουδών Παναγιώτης Βουλιάκης κατά τη χρονική περίοδο από τις 26 Μαρτίου έως και τις 9 Απριλίου, συνολικά 18 μαθημάτων στο χώρο του εν λόγω κέντρου επί της οδού Κορέη 20 σε παιδιά ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Λίγο πριν οι τελειόφοιτοι της 6ης τάξης του 4ου Δημοτικού αναχωρήσουν για την καθιερωμένη
εκπαιδευτική εκδρομή τους στην Αθήνα, διοργανώνουν με τη στήριξη των γονιών τους και του συλλόγων και κηδεμόνων μπαζάρ μεταχειρισμένων βιβλίων και ρούχων, αλλά και πάρτι με τη συνδρομή του Τζόκερ Γιώργου Πετρή με πλούσιο μπουφέ και ποτό. Όλο το προηγούμενο διάστημα, γονείς, μαθητές και σύλλογος γονέων πραγματοποίησαν ποικίλες δράσεις με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της εκδρομής, η οποία περιλαμβάνει επίσκεψη στην Ακρόπολη, το Πλανητάριο, τη Βουλή και σε άλλα ενδιαφέροντα μέρη. Ο διευθυντής του σχολείου, ο Δημήτρης Χασαπλαδάκης, κάνει κάλεσμα σε όλο τον κόσμο να περάσει ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό, χαρίζοντας χαμόγελο στα παιδιά με την παρουσία τους. Το τέταρτο δημοτικό, λοιπόν, όπως όλα τα δημοτικά, θα πάει την εκπαιδευτική εκδρομή, η έκτη τάξη, όπως ήθιστε έτσι να πηγαίνουν οι τελειόφοιτοι του σχολείου, στη Βουλή, στην Ακρόπολη, και γι' αυτό λοιπόν οι γονείς και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα πάρα πολλές δράσεις για την οικονομική ενίσχυση αυτής της εκδρομής. Την Κυριακή είναι η τελευταία δράση που κάνει ο Σύλλογος μαζί με τους γονείς των παιδιών της έκτης, η οποία θα είναι για άλλη μια φορά πολύ πλούσια και θα περιλαμβάνει παζάρι μεταχειρισμένων. Πείτε μας, κύριε Χασαπλαδάκη, τις λεπτομέρειες. Καταρχάς θα προσπαθήσουμε από την 3η 28 του μήνα μέχρι την 5η 30 του μήνα, που θα είναι η διδακτική μας επίσκεψη στην Αθήνα, τα παιδιά να πάρουν πληροφορίες και μηνύματα, τα οποία θα είναι σημαντικά για την ανάπτυξη του πνευματικού τους ορίζοντα. Και να διασκεδάσουν κιόλας, να το ευχαριστηθούν. Κοιτάξτε, μία διδακτική επίσκεψη στην Αθήνα, ειδικά στις μέρες μας, κοστίζει πάρα πολύ. Έβλεπα τις τιμές του 2020 και τις τιμές του 2023. Σε μερικές περιπτώσεις, το κόστος έχει αυξηθεί 100%. Αυτό δεν είναι καλό και δεν είναι και εύκολο με αυτές τις συνθήκες. Εδώ λοιπόν εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Θα ευχαριστήσω τους γονείς της έκτης. Θα ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονείων Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου, που πάντα είναι δίπλα μας. Που με τις δράσεις τους δημιούργησαν ένα ταμείο δράσεων, το οποίο θα συμβάλλει πολύ σημαντικά στην μείωση του κόστους που αφορά στο παιδί. Βέβαια, πάνω απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους συμμετέχοντες στις δράσεις μας, οι οποίοι ενισχύουν την διδακτική μας επίσκεψη. Κοιτάξτε, δεν είναι η δράση αυτή καθεαυτή μόνο. Δηλαδή δεν είναι το ένα ευρώ που θα δώσουμε για να πάρουμε κάτι. Είναι ότι για κάθε ένα ευρώ ουσιαστικά χαρίζουμε ένα χαμόγελο στα παιδιά της έκτης δημοτικού και στις οικογένειές τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Έτσι λοιπόν εμείς κλείνουμε αυτές τις δράσεις μας την Κυριακή 26 Μαρτίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και όσο πάει στην αυλή του σχολείου μας. Είναι ένα, θα έλεγα, θα είναι πολύ εκδηλώσεις, ένα event που θα συμπεριλαμβάνει εδέσματα, πάντα συμπεριλαμβάνει εδέσματα. Οι μαμάδες της έκτης δημοτικού είναι και καλές σε αυτά. Σουβλάκι, που το σουβλάκι είναι το σήμα κατά τεθέν. Βεβαίως θα υπάρχει για τους ενήλικες κρασί, για όλους χυμό και νερό. Και βεβαίως, εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά αλλά και για την απόλαυση των στιγμών, είναι ότι στις 12 η ώρα το μεσημέρι, μέχρι τη λήξη του event, θα έχουμε μαζί μας τον Τζόκερ για μια καλή διασκέδαση. Θα ήθελα ένα κάλεσμα σε όλους, και δεν αφορά μόνο τους γονείς της έκτης και δεν αφορά μόνο τους γονείς του σχολείου, αλλά αφορά την τοπική μας κοινωνία. Ωραία μέρα είναι, ελάτε να περάσουμε όμορφα την Κυριακή το μεσημέρι στην μεγάλη την αυλή μας και έτσι να δώσετε πολλά χαμόγελα στα παιδιά της έκτης. Στις 4 Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή για το Πασχαλινό Καλάθι, που θα αντικαταστήσει το Καλάθι της Αρακοστής. Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, το Καλάθι του Νονού ξεκινά την επόμενη Τετάρτη στις 29 του μήνα. Πάμε σε μια ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Κόου και Νησίρου για την 25η Μαρτίου, όπου πανηγυρίζει το Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Την Παρασκευή 24 του μήνα και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός και η τέταρτη στάση των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κόου και Νησίρου κύριο Ναθαναήλ. Το Σάββατο 25 Μαρτίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία.
Ο ΔΕΔΙΕ τώρα ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, από τις 7.30 το πρωί έως και τις 2.30 το μεσημέρι, στην περιοχή της Κεφάλου, στην παραλιακή οδό από Άγιο Στέφανο έως το Royal Bay. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος. Και να περάσουμε στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Την κωμωδία του Χαλ Σάλβεν, αναμείνατε στο ακουστικό σας, παρουσιάζει το θεατρικό εργαστήρικο ACTA στις 24, 25, 26, 31 Μαρτίου και στη 1 και 2 Απριλίου στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Σφαγείο. Το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Καρδάμενας, σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΠΣ, διοργανώνει το Σάββατο 25 Μαρτίου στο Θεατράκι Καρδάμενας στις 4.30 το απόγευμα εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης. Την Κυριακή 26 του μήνα στις 12 το μεσημέρι, η εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων ΚΟ με τίτλο «Το ταξίδι στη γη των Μακεδόνων» στον κινηματογράφο Ορφέας. Την Κυριακή επίσης, η έκτη τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ διοργανώνει παζάρι μεταχειρισμένων ειδών, πάρτι τελειοφύτων και πραγματοποίηση της λαχιοφόρου για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους εκδρομής στην Αθήνα. Παρουσίαση βιβλίου από τον Πνευματικό Όμιλο ΚΟ Ονοφιλητάς την Κυριακή 26 του μήνα στις 6 το απόγευμα στο Χάνι με τίτλο «Λαογραφικές στιγμές στην ΚΟ» του συλλέκτη λαογραφικού υλικού Δημήτρη Κόστογλου. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δημοτικής Ενότητας ΚΟ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και αρχιμουσικού κυρίου Αθανασίου Πουλιού θα παρουσιάσει ένα μουσικό αφιέρωμα στο συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο τη Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πανόραμα Κυπριώτης στην αίθουσα Κολοσσός με έκτακτη εμφάνιση της τραγουδίστριας Γιώτας Νέγκα με ερμηνευτές τους δικούς μας Μαρία Πουλιού, Αλέξη Παντελίδη, Μανώλη Θαλασσινό και Παναγιώτη Κυπρέο. Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των χειμερινών εκδηλώσεων του 23 του ΔΟΠΑΒΣΚΟ. Η χοροδία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΟ Νησίρου και ο ΔΟΠΑΒΣ διοργανώνουν εκδήλωση με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη την Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 6.30 το απόγευμα στο χειμερινό κινηματογράφο Ορφέας. Ο ΔΟΠΑΒΣ διοργανώνει πασχαλινό παζάρι με χειροποίητες πασχαλινές δημιουργίες και κατασκευές, καθώς και παραδοσιακά εδέσματα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών σωματείων, σχολείων και λοιπόν τοπικών φορέων το Σάββατο 8 Απριλίου στις 11.30 το πρωί στην πόλη της ΚΟ στην πλατεία Ανταγόρα και την Κυριακή 9 Απριλίου στις 11.30 το πρωί στο Ζιπάρι στο Πάρκο Κιαπόκα, στο Πυλί στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στην Αντιμάχια στον Παραδοσιακό Μήλο, στην Καρδάμ στον παραλιακό δρόμο και στην Κέφαλο στον κεντρικό δρόμο. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στον ΔΟΠΑΒΣ για την πόλη της ΚΟ και στις κατατόπου κοινότητες μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου. Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα της μέρας με τον Γιώργο Πίτσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Ανάργυρος Κατσίνης θα σφυρίξει το παιχνίδι ρόλο Σέας Γαστούνης, έχοντας βοηθούς του τον Ανδρέα Κωστάκη και Χρήστο Γκούβα, όλο το σύνδεσμο Ανατολικής. Ενώ παρατηρητής του θα είναι ο Βασίλης Τσαγκάρης. Στο μάτσα ΑΟ Πηλίου ΑΟΧΙΑ Βολιτσίου, διαιτητής ορίστηκε ο Γιώργος Στομόγλου, με βοηθούς του Σταύρου Μαρκαντονάτο και η Ιορδάνη Μιμίδη, όλο το σύνδεσμο Αθηνών, με παρατήρητη την Μπόμπι Μπλάμπρου. Σε αναμέτρηση Πανελλιακός Ιάλισσος, διαιτητής θα είναι ο Σπύρος Λιάρος, με βοηθούς τους Παναγιώτη Σόβολο και τον Θωμά Τσαβαλιά, όλοι από το σύνδεσμο Λακωνίας, με παρατηρητή τον Δημήτρη Νίκα από το σύνδεσμο Μεσσηνίας. Έγινε την μερασμένη Τρίτη η συνάντηση του Προέδρου της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου κ. Ψέλα με τους εκπροσώπους των τεσσάρων ομάδων που θα συμμετέχουν στα play-off της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου Μπλου Σταλφέρης. Ενημερώθηκαν για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων καθώς και για διαδικαστικά θέματα που αφορούν στους αγώνες μπαράζ. Η κλήρωση των play-off θα πραγματοποιηθεί την 3η 28 Μαρτίου και ώρα 6 στα γραφεία της Ένωσης. Τυχόν αιτήματα των σωματείων που αφορούν στα play-off θα πρέπει να καταδευθούν στη γραμματεία της Ένωσης έως την Δευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 2.
Το παιχνίδι ανάμεσα στο Κερατσίνη και τον Πόρου θα διευθύνει την προσεχή Κυριακή ο Μάριος Οριόπουλος. Ο αξιολογημένος διαιτητής του συνδέσμου του Δωδεκανήσου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναγιώτης Αλπέας για την αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής στον 5ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Βοηθή του θα είναι ο Γιάννης Κολοχέρης και η Παρασκευή Παντελίδου από το σύνδεσμο Ανατολικής Αττικής, ενώ ο παρατηρητής τους ο Μανώλης Ζόρζος. Ώρα play-off για τις ομάδες που τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις στον Όμιλο Νήσων και στην Ρόδο. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινούν και επίσημα τα play-off σε ένα πρωτάθλημα των τεσσάρων, όπου όλοι θα παίξουν με όλους για να αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής του Δωδεκανήσου. Το Σάββατο στη μία έχει οριστεί το μάτς ανάμεσα σε Φίβο και Ροδίων Άθλησης στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ, ενώ το απόγευμα στις 7 θα γίνει στο γήπεδο της Ιαλισσού το μάτς ανάμεσα σε Ιάλισσο και ΑΕ Δικαίου. Ώρα play-off για τις ομάδες που τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις στον Όμιλο Νήσων και στην Ρόδο. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινούν και επίσημα τα play-off σε ένα πρωτάθλημα των τεσσάρων, όπου όλοι θα παίξουν με όλους για να αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στα Δωδεκάνησα. Το Σάββατο στη μία έχει οριστεί το μάτς ανάμεσα σε Φίβο και Ροδίων Άθλησης στο κλειστό γυμναστήριο ΕΚΟ, ενώ το ίδιο βράδυ στις 7 θα γίνει το Ιάλισσος ΑΕ Δικαίου. Γκοράτσα, ο Λεριάς για τρεις και την ισοφάριση, ναι. Κατσούβα θα μαζέψει. Ο Σκόφης για τον Γιώργο Σκόφη. Όμορφη πάσα. Και 13-13. Να κατεβάσει ο Γκοράτσας. Η πάσα στον Γιώργο Σκούφη. Σουτ για τρεις του Σκούφη. Ναι! 18-14 από τον Γιώργο Σκούφη. Σημιακός. Άντζη Γεωργίου για την απάντηση. Ναι! 18-17. Βρίσκει άμεσα την απάντηση. Ο Γιουσέμογλου μαζεύει το επιθετικό. Να πάει κοντά στο καλάθι. Θα σουτάρει και θα ευστοχίσει με τη βοήθεια του Ταμπλό ο Γιουσέμογλου. Ροδίων, ο Σουλιώτης ποστάρει με τον Κούρο, γυρνά με Ταμπλό, είναι εύστοχος. Θα πάει στο καλάθι ο Κούρος, είναι εύστοχος, 28-21. Βγάζει έξω, ο Μαρκουλής ξεκινά την προσπάθεια χωρίς ισορροπία, 28-23. Και από εκεί ο Γρηγοριάδης, θα τρέξει το γήπεδο ο Γρηγοριάδης, θα πάει στην προσπάθεια, γκολ φάουλ. Γρηγοριάδης, εύστοχος. 34-27. Να κατεβάσει ο Γρηγοριάδης, βγάζει έξω. Ο Δημητρίεβιτς αφύλαχτος από την γωνία, ναι. 37-27. Τσιμπολιτάς. Σημιακός είναι μόνος του, είναι εύστοχος. Ξεκινά την προσπάθεια του Γκοράτσας, θα περάσει, θα σουτάρει για τρεις. Είναι εύστοχος. 40-29 για δύο, για δύο. Συμπολιτάς, θα πάει στην προσπάθεια, μέσα. 39-31. Για τον Σκούφη που θα βγει από τα σκριν, θα προσποιηθεί ο Δημητρίεβιτς και πάλι από την γωνία και πάλι για τρεις και πάλι εύστοχος. Τρίτο τρίποντο στο μάτς από τον Μίλαν Δημητρίεβιτς. Κατεβάσει, θα πάει στο lay-up και θα πετύχει το καλάθι. 44-33 από τον Σκούφη. Δεν θα περάσει. Πάσα προς τον Κούρο, ο Σκούφη σταματά για τρεις, σουτάρει, ναι! 47-33 στον ευνηδιασμό ο Ανδρέας Σκούφης εκτός λογικής, αλλά δικαιώνεται. Πατά καλά, σουτάρει για τρεις, ευστοχή. Είναι ένα παιδί που όταν βρει ρυθμό είναι ασταμάτητο. Ξεκινά την προσπάθεια, πάσα στον Γρηγοριάδη. Θα προλάβει, θα σουτάρει για τρεις από την γωνία, ναι! Τι κάνει ο νεαρός, απίστευτος. Συγκεκριμένες οι προσπάθειες που παίρνει και πετυχαίνει τρίποντο από την γωνία στο τέλος του χρόνου. Απασάρει έξω, σουτ για τρεις, εύστοχο, 50-37 από τον Μαρκουλή. Ο Λεριάς, Ξυπολιτάς, σουτ για τρεις μέσα, 50-40. Και ο Λεριάς για τον Κούρο που πετυχαίνει το καλάθι, 50-44. Και ο Δρόσος για τον Γιώργο Σκούφη, εκείνος για τρεις μέσα. Να η λύση. Ο Σημιακός ξεκινά την προσπάθεια. Είναι εύστοχος. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Σημιακό. Ο Σουλιώτης θα ποστάρει, θα πάει στην προσπάθεια. Είναι εύστοχος. Θα μείνει μόνος του, θα σουτάρει για δύο και θα ευστοχίσει. 55-49 από τον Λεριά. Βάζει πάσα έξω στον Δημητρίεβιτς, ο Γρηγοριάδης. Ξεκινά την προσπάθεια, πασάρει ωραία στον Σουλιώτη, 59-50. Ο Κατσούβας γυρνά, το χουκ μέσα, 61-50. Η διαφορά στους 11. Ο Μαρκουλής η προσποίηση. Το τέλος του χρόνου θα προλάβει να πετύχει το καλάθι. Ο Συμπολιτάς ξεκινά την προσπάθεια.
Έξτρα πάσα ο Ντογκούς, καλάθι. 63-54. Ο Γκοράτσας, σουτ για τρεις, ναι! 66-54 από τον Νόντα Γκοράτσα. Κούρος. Ωραία η πάσα. 66-57. Ξεκινά την προσπάθεια ο Σκούφης. Σουτ για τρεις από την κορυφή, είναι μέσα! 69-57. Ο Σκούφης και πάλι για τρεις. Και πάλι μέσα. Τι κάνει ο Σκούφης. 72-57. Την Κυριακή στις 2 θα γίνει το μάτς ανάμεσα σε Όπιλιο και Διαβολίτση και η ομάδα του Δημήτρη Χρυσόπουλου με κάλεσμά της θέλει τον κόσμο δίπλα της για να πάρει αυτή τη σημαντική νίκη και να κάνει ένα ακόμη μήμα για την παραμονή της. Καλούμε το φίλαθρο κοινό να δώσει δυναμικό παρόν σε ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας και όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε την νίκη που θα μας φέρει ακόμη πιο κοντά στην επίδειξη των στόχων της, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ομάδας. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου οι Βυσσινοί είχαν γνωρίσει την ήττα με 3-0. Περνάει μπάλα, μεγάλη ευκαιρία και υπάρχει επιθετικό φάουλ του Δρόσου. Αλλάζει δεξιά, κάνει τη σέντρα, περνάει από όλους. Η μπάλα απερνάει απευθείας out. Ο Δρόσος, σούτ από μακριά, η μπάλα περνάει αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κάθε Ηλιόπουλος, Ηλιόπουλος τσιμπάει την μπάλα, ζητάνε ανατροπή και δίνει το πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι για την ομάδα του Διαβολευτσίου. Ο Ηλιόπουλος είναι που το κέρδισε κιόλας. Ηλιόπουλος παίρνει λίγα μέτρα φόρα και λασάρι εύστοχα, κάνει το 1-0 για την ομάδα του Διαβολευτσίου. Μακρινό. Ωραίο σούτ από τον Μαυρόπουλο, δεν έχει πρόβλημα ο Καπατσόρης να μπλοκάρει την μπάλα. Εκτέλεται με πάσα το κόρνερ. Κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία από τον Δρόσο. Η μπάλα περνάει ελάχιστα out. Ποστολίδης εκτός περιοχής, επιχειρεί ένα ωραίο σούτ. Η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Καπατσόρη. Τελείω ο Τσιγαρίδης. Κεφαλιά και γκολ! Έχουμε το 2-0 με τον Μπούνα. 2-0 ο Μπούνας για τον Διαβολίτσι. Μετά από εκτέλεση φάουλ, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσιγαρίδη, ο Μπούνας κάνει το 2-0. Θόδης. Περνάει μπάλα, Τσιγαρίδης. Με χώρα από αριστερά, Τσιγαρίδης. Κάνει το γύρισμα. Τεράστια ευκαιρία και γκολ! 3-0. 3-0. Εκτέλεται με γέμισμα στην αντίπαλη περιοχή. Κεφαλιά προς τα πίσω. Τεράστια ευκαιρία με τον Χατζηβασίλη να αστοχεί εξ επαφής με το κεφάλι. Τουργαΐδης, Τουργαΐδης. Δεν υπάρχει κάτι που δείχνει ο διαιτητής. Χαρίζει με κεφαλιά. Μακρινό σουτ, πολύ ωραίο. Από τον Κότσα, η μπάλα καταλήγει out. Τουργαΐδης πάνω από την μπάλα. Τουργαΐδης εκτελεί. Παίρνει από όλους την μπάλα, ο Καπατσόρης μπλοκάρει. Εκτελείται γρήγορα, με πάσα. Η μπάλα παραλίγο να ξεγελάσει τον Καπατσόρη. Πάγια. Παραλίγο να κάνει το λάθος, Πάγια. Προλαβαίνει τελικά ο Τοπούσλης. Λάκης. Και τώρα έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού. Άω Διαβολευτσίου, άω Πηλίου, κο 3-0. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
Και κάπου εδώ άλλο ένα δελτίο από το σταθμό μας έφτασε στο τέλος του. Για περισσότερη ενημέρωση, ρεπορτάζ και όλα τα δελτία ειδήσεων απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας costtv.gr. Από όλους εδώ στο CosTV ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!